Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα πάμε να φτιάξουμε μπισκότα πραλίνας με μόνο 3 υλικά. Γίνονται πάρα πολύ εύκολα και είναι πάρα πολύ νόστιμα. Θα χρειαστούμε άλυμα πραλίνα σοκολάτας, αλεύρι που φουσκώνει μόνο του και ένα μεγάλο αυγό. Σε ένα μπολ θα ρίξεις 200 γραμμάρια άλυμα πραλίνα σοκολάτας ή 3 τέταρτα της κούπας, ένα μεγάλο αυγό και θα ανακατέψεις πάρα πολύ καλά. Στη συνέχεια, αφού ανακατέψεις πάρα πολύ καλά και ενσωματωθεί το αυγό μέσα στην πραλίνα, θα ρίξεις σταδιακά 150 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του ή μία κούπα. Ωστόσο, εσείς φίλοι μου, μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση, γιατί έτσι μας βοηθάτε να συνεχίσουμε να σας δίνουμε ωραίες συνταγούλες. Η ζύμη είναι έτοιμη, θα την αφήσω στην άκρη και θα χρειαστώ ένα ταψί κουζίνας. Παίρνω το ταψί κουζίνας. Στον πάγκο θα στρώσω μία λαδόκολα, εννοείται θα χρειαστώ μία ζυγαριά για να μπορέσουμε να μετρήσουμε τα μπισκότα μας να βγουν όλα τα ίδια. Αυτό που θα κάνω τώρα είναι να λαδώσω λίγο τα χέρια μου, έτσι για να μην κολλάει ζύμη, και θα μετρήσω 20 γραμμάρια για το κάθε μπισκότο. Και το κάνουμε ένα μπαλάκι. Και το τελευταίο, βγάζουμε 19 μπισκοτάκια. Και τώρα πολύ εύκολα θα πατήσεις το κάθε μπισκότο με το δάχτυλο στη μέση. Και ψήσε σε προθερμασμένο φούρνο στον αέρα στους 180 βαθμούς για 10 λεπτά. Και τα μπισκότα μας είναι έτοιμα, οπότε τώρα θα τα βγάλω. Τώρα είναι μαλακά, θα τα αφήσω να κρυώσουν και θα σκληρώνουν λίγο και θα είναι ό,τι πρέπει. Τέλεια. Αυτό ήταν το βίντεο φίλου μου για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση, γιατί έτσι με βοηθάτε να συνεχίσω. Μέχρι την επόμενη συνταγή, να περνάτε καλά. Γεια σας.